Οι αμπελουργοί των γυαλοχωρίων έχουν μείνει με υποσχέσεις αντί για ενισχύσεις και πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα τρέχοντα έξοδα. Για το θέμα μιλούν στην τηλεόραση του Σέντερ και την εκπομπή Αγροτικό ημερολόγιο ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας Ζαφύρης Μιστακίδης και ο αγρότης Κώστας Παπαμερής. Κύριε Σπυσέρη, για να είμαι ειλικρινής, το έχω πει κατά επανάληψη ότι όσοι έχουμε θεσμικό ρόλο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουμε δημόσιες δηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι πολλές φορές εγώ τουλάχιστον είμαι προσεκτικός σε αυτά που θα πω ή σε αυτά που θα αναρτήσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όλα αυτά καταγράφονται, όλοι μας βαθμολογούμαστε και κάποια στιγμή μπορεί σε βάθος χρόνου να μας γυρίσει μπούμερα. Είπε ο κύριος Τιμοσίδης, αλλά και εσύ φίλε Νίκο, ότι υπήρξαν δεσμεύσεις από τον Υπουργό, από τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Βορύδη. Εγώ προσωπικά, ως θεσμικός φορέας, ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου, δεν είχα τέτοια ενημέρωση. Είδα και εγώ σε κάποια κοινωνικά μέσα δικτύωσης και σε κάποιες εφημερίδες από περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, όχι της διοίκησης Μέτριου, αλλά της αντιπολίτευσης, να ισχυρίζονται και να λένε ότι όντως θα αποζημιωθούν ή στα φιλοπαραγωγή. Μάλιστα, φτάσαν σε σημείο να αναφέρουν και το ποσό της αποζημίωσης. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής νομίζω ότι είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος και υπήρχε έτσι ένας αγώνας δρόμου από διάφορους θεσμικούς φορείς προκειμένου να σηκώσω ψηλά τη σημαία έτσι, των αποζημιώσεων των σταφυλιών λόγω COVID και το ποιος θα είναι αυτός που πρώτος θα ανακοινώσει, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Αντιπεριφερειάρχης, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε επίσημα, ότι τόσα χρήματα θα είναι η αποζημίωση, τότε θα τα πάρουν οι παραγωγοί. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο 0. Δυστυχώς έχουμε μια δυσμενή χρονική συγκυρία. Έχουμε την αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρέπει να ενημερωθεί από την αρχή ο καινούργιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή η δουλειά που είχε γίνει μέχρι τουλάχιστον την αλλαγή της ηγεσίας θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήδη έρχεται στείτε στην περιοχή, σας μεταφέρουν φίλοι αγρότες, αμπελοκαλλιεργητές από το Δήμο Παγκαίου, είτε από τον πρώην Δήμο Ελευθερών ή από το Δήμο Ορφανού είτε από τον Ελευθερών, είτε από και ακόμα και... Και τον Πιερέων και εκεί έχει στα φίλια. Και τον Πιερέων, ναι, ακριβώς. Και τον Πιερέων. Εγώ πήρε σήμερα Ορφανού, είμαστε σχεδόν μία όλοι μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, κάθε μέρα μαζί είμαστε. Λοιπόν, σας μεταφέρουν ότι ήδη έχουν ξυλώνονται πάρα πολλοί αμπελώνες. Και από την μία περιοχή και από την άλλη. Ξυλώνονται και εγκαταλείπονται. Αυτό, εάν δεν το κοιτάξει η πολιτεία, αυτό που είχαμε στον ομό Καβάλας, το μέγιστο, την αμπελοκαλλιέργεια, σιγά σιγά, σταδιακά, στην πενταετία και αν θα πάμε σε βάθος δεκαετίας, το βλέπω, όπως είχαμε πει, αν θυμάστε, και για τις καινούργιες ποικιλίες, εμείς βλέπαμε τι θα συμβεί, το βλέπαμε βγαίνοντας έξω και συμφρούει λογιστικά τα μηνύματα που παίρναμε. Βλέπουμε τώρα όλα αυτά τα χρόνια και το νιώθουν και οι δικοί σας οι συνάδελφοι γεωπόνοι, που τρεις χρόνια, ας πούμε, παραγωγή δεν έχουν να τους πληρώσουν. Όχι ότι οι άνθρωποι είναι απατεώνες, ήρθαν οι καταστροφές. Τρεις χρονιές συνεχόμενες δεν έχει πάρει παραγωγή. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και αυτό στα προβλήματά του?